της ανάγκης και θλίψεω. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι, αλλά τη θυμή, Μητέρ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό τη σκέπη σου. Σας εύχομαι να έχετε την ευλογία και τη χάρη του Θεού, κύριε Δήμαρχε, και σε εσάς και σε ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι εκθέτες εδώ στην Εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού, η οποία έχει μία αρχή πολλά πολλά χρόνια, αιώνες τώρα θα λέγαμε. Εύχομαι και στους εκλεκτούς επισκέπτες να χαρούν αυτές τις ημέρες, να ξεκουραστούν και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τον επερχόμενο χειμώνα. Ο Θεός να είναι μαζί σας, καλή δύναμη και να ευλογεί ο Θεός τα έργα σας και τη διακονία σας. Από ποια περιοχή είναι εδώ? Από τον Γελοπόρη, ναι, ναι, ναι. Ακούμε λαφώματα, δεν βγήκανε. Όχι, θα πιο πίσω λίγο. Ξέρετε τι λέω στον Δήμαρχο? Τελικά ο νοός είναι στολίδι της κάθε περιοχής. Πολύ δε περισσότερο ο νοός του Αγίου Νεκταρίου είναι στολίδι. Όχι μόνο του Άργους Αριστικού, αλλά και ολόκληρης επαρχής. Και σύμβουλο, βλέπετε τι σημασία έχει η Εκκλησία στη ζωή μας και τι σημασία έχει ο νόμος στη ζωή μας. Οι εκθέτες φέτος είναι κατά τη περισσότερη, κατά τη λίγη περισσότερη από πέρυσι. Άρα με πλέον θετικό πρόσημο ξεκινάει η Εμποροπανήγυρη, με πολύ καλύτερη οργάνωση σε σχέση με πέρυσι που ήταν επίσης πολύ καλή οργάνωση, κάθε χρόνο λοιπόν και καλύτερα. Είχαμε βέβαια κάποια κρούσματα βροχής, αλλά δεν επηρέασαν ούτε τους εκθέτες, ούτε τους διοργανωτές. Όπως το βλέπουν άλλωστε και όλοι οι επισκέπτες, πλέον αρχίζει και μπαίνει σε άλλο ρυθμό σε Εμποροπανήγυρη του Άργους, μπαίνει σε ένα ρυθμό μάλλον έκθεσης και όχι πανηγυριού όπως παλιά. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο και από τα Βαλκάνια, που πλέον έχει καθιερωθεί ήδη τα τελευταία 3-4 χρόνια. Έχουν οργανωθεί εκδρομές σχεδόν από όλη την Ελλάδα για το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει ενδιαφέρον, παρότι αυτή τη στιγμή ταυτίζεται η διοργάνωση της έκτης Εμποροπανήγυρης του Άργους Ορεστικού με τις Λάρισσες των Σερβίων και τις Κοζάνες. Υπάρχουν ήδη εκθέτες κι άλλοι οι οποίοι θα ήθελαν να συμμετέχουν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όλα κινούν πλέον πολύ ομαλά και σε θέματα οργάνωσης. Προβλήματα δεν υπήρξαν ιδιαίτερα, αλλά και όσα ελάχιστα υπήρχαν λύονται αυτόματα από τα συνεργεία του Δήμου, που είναι πλέον όχι απλά εξειδικευμένα, αλλά πολύ εξειδικευμένα. Πιστεύω ότι θα έχουμε άλλη μια επιτυχημένη Εμποροπανήγυρη εδώ στο Άργος Ορεστικό και θα ήθελα να καλέσω, να κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσους έχουν τη διάθεση, ας φύγουν μια ημέρα ή ένα από το Σαββατοκύριακό τους να έρθουν εδώ και τους υποσχόμαστε ότι θα περάσουν ένα πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο με πολλά ψώνια, φθηνά ψώνια και για ό,τι ακριβώς απαιτεί το νοικοκυριό και όχι μόνο. Κάποιες μικρές αλλαγές στη διαρρύθμιση πίσω προς το Λούνα Πάρκ, με την καινούργια πτέρυγα εκεί που έχουμε μαζέψει όλα τα υπόλοιπα καταστήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, με κάποιες αντικαιρίες, μια μικρή στο ΑΠΟ που έχει δημιουργηθεί, με κάποιες αλλαγές μπροστά στα καφέ και κάποιες ψήλο αλλαγές στα συντριβάνια.